Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Λύση έδωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τις μετακινήσεις των Θεσσαλονικαίων. Εκταμιεύονται τα 10 εκατομμύρια ευρώ που ζητούσε ο ΑΣΤ. Είχε προηγηθεί παρέμβαση του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης Θεόδωρου Καράογλου αλλά και του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα. Όπως όλα δείχνουν, πάντως το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί λόγω της επίσκησης εργασίας των εργαζομένων του ΟΑΣΤ οδεύει προς λύση και οι εργαζόμενοι πιθανότατα να λύσουν το χειρόφρενο από τα αστικά λεωφορεία. Εξάλλου, κυκλοφοριακή συμφόρεση επικράτησε στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, ενώ αρκετοί ήταν αυτοί που δεν είχαν ενημερωθεί για την απεργία στον ΟΑΣΤ και ταλαιπωρήθηκαν περιμένοντας άσκοπα για αρκετή ώρα στη στάση των λεωφορείων. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείται στη διακίνηση λαθρομεταναστών με τη σύλληψη δύο ατόμων, μεταξύ των οποίων και το ηγετικό στέλεχος, ενώ αναζητούνται άλλα δύο μέλη της. Μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση χθες, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δύο άτομα ηλικίας 41 και 51 ετών. Ο 41χρονος φέρεται ως ηγετικός στέλεχος της οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται τουλάχιστον από το έτος 2009, ενώ είχε συλληφθεί από το 2002 άλλες τρεις φορές σε πόλεις της Βορείου Ελλάδας για παρόμοιες περιπτώσεις λαθροδιακίνησης. Εξιχνιάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης περιπτώσεις διαρρήξεων διαμερισμάτων στις περιοχές της Νέας Μηχανιώνας, Επανομής, Θερμαϊκού και Λαγκαδά. Δράστης, ένας 39χρονος υπήκος Βουλγαρίας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 39χρονος κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2012 διέριξε 14 διαμερίσματα, από το ιστορικό των οποίων αφαίρεσε πλήθος ηλεκτρονικών ηλεκτρικών συσκευών, κοσμήματα, χρηματικά ποσά και προσωπικά αντικείμενα των ιδιοκτητών. Την αντίθεσή της εκφράζει η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης απέναντι στο σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για συγχωνεύσεις και καταργήσεις υπηρεσιών στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δομών και υπηρεσιών του Υπουργείου και του ΣΕΠΕ. Σε μια περίοδο που τα προβλήματα της φοροδιαφυγής και της μαύρης εργασίας λαμβάνουν εκρηκτικές διαστάσεις, δεν μπορούμε ούτε καν να μιλάμε για απομείωση οργανικών μονάδων, καθώς γνωρίζουμε πολύ καλά πως κάτι τέτοιο θα οδηγήσει στην υποβάθμιση, αποδυνάμωση και εργασιακή ερήμωση του ΣΕΠΕ, τονίζει σε επιστολή του το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, ενώ ζητά να υιοθετηθεί από το Υπουργείο η πρόταση των εργαζομένων της επιθεώρησης εργασίας και το αίτημά τους για εξαίρεση του ΣΕΠΕ από την αξιολόγηση του Υπουργείου Μεταρρύθμισης και την κατάργηση οργανικών μονάδων. Νέες πιο αισιόδοξες προοπτικές φέρνει το 2013 στον τομέα των εμπορικών ακινήτων του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, αφού υπάρχουν σημάδια πως τα κλειστά μαγαζιά θα λιγοστέψουν. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου Μεσητών Αστικών Συμβάσεων Θεσσαλονίκης, Άγγελο Πασαλίδη, τα άδεια καταστήματα θα μειωθούν σημαντικά μέχρι το τέλος του χρόνου, αφού ενδιαφέρον για την ενοικίασή τους αναμένεται να δείξουν οι παραδοσιακοί έμποροι, εκμεταλλευόμενοι την πολύ μεγάλη πτώση των τιμών μίσθωσης που σήμερα φτάνει ακόμη και στο 50% σε σύγκριση με το 2010. Την παραπομπή 14 ατόμων στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης αποφάσισε το Συμβουλίο Πλημμυλιωδικών μετά την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας για τη δραστηριότητα της ομάδας του Μάρκου Καραμπέρη. Με το ίδιο βούλευμα βγαίνει από τη φυλακή όπου παρέμενε προσωρινά κρατούμενος για περίπου ένα χρόνο ο πρώην επικεφαλής της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης του ΣΔΟΕ, Χρήστος Παπαχατζής, ο οποίος φέρεται ως εμπλεκόμενος στο κύκλωμα τοκογλύφων και εκβίασης που εξαρθρώθηκε από τους αστυνομικούς της ασφαλείας της Θεσσαλονίκης τον Ιανουάριο του 2012. Στο πρώην στέλεχος του ΣΔΟΕ επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Φόβους για τις επιπτώσεις από την κατάργηση του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου στη διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης εκφράζει ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης. Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου συμπληρώνει φέτος τη 10η διοργάνωσή της με τιμόμενη χώρα τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι ένας θεσμός που συμβάλλει στην εξωστρέφεια και τη διεθνή προβολή της Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος, είναι κρίσιμο πολιτεία και τοπική αυτοδιοίκηση να στηρίζουμε με όλες τις δυνάμεις μας τους πολιτιστικούς θεσμούς. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει μια κοινωνία σε καιρό κρίσης. Για αύριο 5η 17 Ιανουαρίου θα εκδηλωθεί ασθενής βροχόπτωση με θερμοκρασία που θα αγγίξει στους 7 βαθμούς Κελσίου και μέτριους ανατολικούς ανέμους ένταση 4 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι περιμένουμε αλλαγή στο σκηνικό του καιρού με συννεφιασμένο ουρανό και θερμοκρασία που θα φτάσει στους 10 βαθμούς και διατήρηση των ανέμων από ανατολική διεύθυνση και ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Αυτό κυρίες και κύριοι ήταν το σύντομο δελτίο της Citizen Web TV. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.